Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για τους Σταύρους ε, θα έλεγα ότι είναι ένα πιο καλό weekend, ένα πιο αποδοτικό. Ε, η σελήνη στον καρκίνο ταιριάζει με το δικό σας ζώδιο. Μπορείτε να δώσετε ίσως λύσεις <coughs> συγγνώμη, σε θέματα που μπορεί ε, το προηγούμενο διάστημα να μην βρίσκατε εύκολα μια λύση ή εκεί πέρα που οι άλλοι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν εσείς τελικά να είστε πιο αποτελεσματικοί. Ευχάριστε συναντήσεις και τη σημερινή μέρα και την αυριανή μέρα. Ενδεχομένως α, μέσα στο πρόγραμμά σας το να βρείτε λίγο χρόνο για να ασχοληθείτε και με τον εαυτό σας και με αυτούς που αγαπάτε και γενικώ να περάσετε κάπως πιο ευχάριστα ε, Παρασκευή και Σάββατο. Γι' αυτό θα σας πρότεινα καλύτερα αν έχετε να κάνετε μία έξοδο ή γενικότερα θέλετε μια καλύτερη στιγμή για να βρείτε ένα φίλο ή για να ε, κανονίσετε κάτι που έχει σχέση με τα ερωτικά σας, προτιμήστε την σημερινή μέρα και την αυριανή μέρα. Κυριακή. Σελήνη στο Λέοντα. Ε, σα βάζει σε μια διαδικασία να ασχοληθείτε περισσότερο είτε με την οικογένεια είτε με τι ανάγκε του σπιτιού, ε, σα κλείνει λίγο πιο πολύ, μπορεί να είναι και οι υποχρεώσει ε, και οι ευθύνε που έχετε. Ε, έρχεται και μια εβδομάδα η επόμενη, η οποία είναι μια πιο πιεστική εβδομάδα. Θα έχουμε και μια πανσέλινο, θα τα αναλύσω όλα αύριο το μεσημέρι στις 2 στο Star System. Star System, 2 η Έτσι. ώρα κάθε Σάββατο. Θα πούμε για αυτή την πανσέλινο αναλυτικά, γιατί είναι μια περίεργη πανσέλινος, φέρνει την Άνοιξη, γιατί είναι πάνω στην Ιαρινή Σημερία. Ε, τι είναι πάνω Πότε είναι η ερε... Η Ερνή Σημερή έχουμε 21 Μαρτίου. Ναι. Εκεί που είναι η μέρα η νύχτα και αρχίζουν να μεγαλώνουν οι μέρε μα. Ξέρω, αλλά πότε αυτό που λε τώρα είναι. Την άλλη, εβδομάδα. την άλλη εβδομάδα. Αυτό λέω, επειδή για του Σταύρου θα είναι μια απαιτητική εβδομάδα. Γιατί Α, εννοεί. Αυτό εννοώ. Okay. Γι' αυτό λέω ότι κοιτάξτε μέσα στο Σαββατοκύριακο λίγο να ξεκουραστείτε, λίγο να χαλαρώσετε, να μείνετε ακόμη και ε, λίγο σπίτι, έτσι να μην τρελαθείτε στην κούραση γιατί έρχεται μια εβδομάδα που θα σας ζορίσει και σε επαγγελματικό επίπεδο και γενικότερα. Γι' αυτό το ανέφερα.